Βεβαίως τελειώσαμε το πρώτο διάψαλμα κατά το άνοιγμα της έκτης σφραγίδος και εισερχόμεθα στο δεύτερο διάψαλμα πάλι κατά τη λύση της έκτης σφραγίδος. Αλλά θα κάνω μία μικρή αναστολή του θέματος για να σας πω κάτι έκτακτο που αναφέρεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως και που μόλις προχθές το επληροφορήθη και δεν θα ήθελα να περιμένω των καιρών εκείνων που θα φάνομαι εις το οικείον σημείο για να κάνω την ανάλυση των όσων έμαθα, διότι αυτό το κάτι που έμαθα ανήκει εις το 13ο κεφάλαιο, στίχοι 16-18. Επειδή ακόμα βρισκόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι μήπως και του χρόνου κάνουμε το κεφάλαιο το 13ο εάν ζήσουμε. Και επειδή με συνέχει και θέλω να σας το πω, γι' αυτό κάνω μία μικρή αναστολή του θέματός μου σήμερα, ώστε να σας το αναφέρω, διότι έχει σχέση και με ένα προηγούμενο θέμα που κάναμε σχετικά με την σφράγιση των πιστών των 144.000 που θα σφραγιστούν από τον Θεό, από τον Άγγελο, κατά εντολή του Θεού. Δεν θα είναι τι άλλο παρά η μυστική σφραγή του Τιμίου Σταυρού, που θα μείνουν όρθιοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα δεχθούν την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, που και θα χαρούν όταν θα είδουν, όπως λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν θα είδουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου που είναι ο Τίμιος Σταυρός εις των ουρανών, ενώ θα φρίξουν πραγματικά εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν διώκτε του Χριστού και τότε όψονται ίσον εξεκέντησαν, θα είδουν εκείνον τον οποίον ελόγχησαν και θα φρίξουν, διότι τότε πια για αυτούς θα έχει φανεί ολοκάθαρα, θα έχει φύγει το θέμα της πίστης από τη μέση, θα υπάρχει πλέον η γνώση ότι εκείνον τον οποίον εις τους αιώνας ελόγχιζαν και εσταύρωναν ανασταυρώνοντες διαρκώς τον Υιόν του Θεού, αυτός ήτο πράγματι ο Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Θα σφραγίσει όμως και ο διάβολος, αγαπητοί μου, καλύτερα ο Αντίχριστος θα σφραγίσει και εκείνος τους δικούς του. Η σφράγιση που θα γίνει από τον Αντίχριστον θα γίνει φυσικά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα την κάνει διαλογαριασμόν του Αντιχρίστου που λέγεται το πρώτο θηρίον, θα την κάνει το δεύτερο θηρίον που θα είναι ένα είδος διαγγελέως και προδρόμου του πρώτου θηρίου που είναι ο Αντίχριστος τότε. Σημειώσατε όμως ότι αυτή η σφράγιση δεν θα έχει τι άλλο παρά την προσπάθεια του Αντιχρίστου να αποκλείσει από τη ζωή τους πιστούς ανθρώπους, τους οποίους απεινώς θα διώκει, και ένας τρόπος για να το επιτύχει θα είναι να επιφέρει οικονομικών αποκλεισμών. Πώς θα γνωρίζει όμως ο Αντίχριστος, αγαπητοί μου, ότι ένας είναι πιστός και ένας δεν είναι πιστός? Αυτό μας το λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 13 κεφάλαιο. Λέγει το εξής: το δεύτερο θηρίον, ο πρόδρομος του πρώτου που είναι ο Αντίχριστος, ποιεί την γη και τους εν αυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον ουε θεραπεύθει η πληγή του θανάτου αυτού κλπ. Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσουν συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών. Συνεπώς, μικροί μεγάλοι, πλούσιοι φτωχοί, ελεύθεροι δούλοι, άρχοντες υπήκοοι ό,τι είναι, θα δώσουν το δεξί τους χέρι να τους φραγίσει εδώ ο Αντίχριστος. Στο δεξί χέρι θα γίνει η σφράγιση. Ή επί των μετόπων αυτών, ή επάνω στα μετωπά τους. Προσέξτε αυτό το διαζευτικό ή. Και ή να μην της δίνει τη αγορά σε υπολύσε, ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Και τούτο για να μην μπορεί κανείς να αγοράσει και να πουλήσει, να έχει οικονομική δηλαδή δόση αληψία, παρά μόνο εκείνος ο οποίος θα έχει το χάραγμα
του ονόματος του Θηρίου, του Αντιχρίστου, ή των αριθμών που αντιστοιχεί στο όνομά του. Και αυτό εναποτεθειμένο επάνω στο χέρι του ή στο μετωπό του. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Οδε η σοφία εστίν». Εδώ είναι η σοφία. «Ο έχων νουν ψηφισάτων των αριθμών του Θηρίου». Αυτός που έχει σοφόν νουν, ας βγάλει από το νούμερο, να αποκρυπτογραφήσει δηλαδή, των αριθμών του Θηρίου, λέει, του Αντιχρίστου, και εξ αυτού να μάθει το όνομά του. Αδύνατον όμως αυτό να γίνει τώρα, γιατί ακόμη δεν ήρθε ο Αντιχριστός. Είναι αδύνατον. Αυτό θα γίνει τότε που θα έρθει και όταν θα σημειώνει αυτές τις ενέργειες, που τότε οι άνθρωποι με έκπληξή τους, η πιστή εννοείται, θα δουν ότι το όνομα του Αντιχρίστου θα είναι ο αριθμός που ήδη μας παραδίδεται από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αριθμός γαρανθόπου εστί, δηλαδή είναι όνομα ανθρώπου, και ο αριθμός αυτού σίξι σίγμα τάφ, δηλαδή 666. Για να καταλάβετε, θα τα ξαναπούμε βεβαίως αυτά όταν θα έρθουμε στη δική θέση, αλλά τώρα είναι κατά το περιφερειακό που σας ανέφερα. Αριθμός Αθανάσιος, γράφω Α, νούμερο 1, Θ, το δεύτερο γράμμα, νούμερο 9, πάλι Α, νούμερο 1, Νι, Αθανάσιος, Νι, 50, πάλι Α, 1, Σίγμα, 200. Καταλάβατε λοιπόν, Ι, 10, Ω, 70, Σίγμα, 200. Οπότε αν προσθέσω αυτά, βγάζω το όνομα Αθανάσιος, αν τα προσθέσω. Συνεπώς, το όνομά μου αντιστοιχεί με έναν αριθμό, ο αριθμός αυτός. Εδώ μας παραδίδεται ο αριθμός, αλλά δεν γνωρίζουμε το όνομα. Το όνομα θα φανερωθεί τότε, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, όπως λέγει σαφώς ο Άγιος Ανδρέας Κεφαρίας, και οι πιστοί θα εφαρμόσουν στο όνομά του τον αριθμό και θα δουν να βγαίνει. Ποιος είναι ο αριθμός? 666. Λοιπόν, αυτά μας λέει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι θα ασκήσει οικονομικών αποκλεισμών. Κάτι δηλαδή που αφορά την τσέπη, αφορά την κοιλιά, το στομάχι, το φαΐ. Όχι ότι δεν μπορεί κάποιος να φάει, αλλά δεν μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει. Μπορεί βέβαια να φάει κάτι, θα πηγαίνει στον μπακάλικο, θα πηγαίνει στην τράπεζα. Σημειώστε αυτό και υπογραμμίζω. Θα πηγαίνει στην τράπεζα και δεν θα μπορεί να σηκώσει χρήματα ή να πάρει, να δώσει. Τίποτα, θα του πούνε, ούτε θέλουμε καταθέσεις, ούτε δίνασαι να πάρεις από εδώ χρήματα. Τίποτα. Μοιάζει περίεργο. Προσέξτε. Είχε πάει ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο θεολόγος, που επιμελείται του περιοδικού Ο Σταυρός, είχε πάει στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια μικρή περιοδία που έκανε μερικές ομιλίες εκεί. Ένας πολύ ευλαδής ιερομόναχος, Έλληνας, πατήρ Νεκτάριος, που είναι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, και έχουν ένα μικρό μοναστήρι εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί φορούν και τα ράσα τους, γιατί είναι γνωστό ότι στην Αμερική οι Έλληνες Ορθόδοξοι δεν φορούν τα ράσα τους. Ένα δυστυχώς για μας δηλαδή. Ευτυχώς όμως για τους Ρώσους, οι Ρώσοι Ορθόδοξοι φορούν τα ράσα τους στην Αμερική. Εμείς τα έχουμε βγάλει. Του είπε το εξής. Έχετε υπόψη σας και εδώ στην Ελλάδα που κυκλοφόρησαν πρότινος οι λεγόμενες εθνοκάρτες. Δεν είναι παρά κάποιες κάρτες που πηγαίνεις και ψωνίζεις και να μην κουβαλάς μαζί σου χρήματα, ψωνίζεις με αυτές. Μελετούν ήδη από το 1960 τόσο να εκδώσουν κάποιες κάρτες στην Αμερική οι τράπεζες. Οι κάρτες αυτές δεν θα είναι βεβαίως πια ένα χαρτί, αλλά όπως ακριβώς μέσα στα χαρτονομίσματα έχουμε την λεγόμενη υδατογραφία. Αν θα δείτε στο φως το χαρτονόμισμα, θα δείτε μέσα να υπάρχει η κεφαλή του ερμού ή κάποιο άλλο σχέδιο, τέλος πάντων. Πάντως αυτό δεν φαίνεται αν δεν το βάλουμε στο φως. Αυτό λέγεται υδατογραφία. Κατά παρόμοιο τρόπο σχεδιάζουν να υπάρξει μια ανάλογη ταυτότητα ανεξίτηλη στον κάθε άνθρωπο, η οποία θα επιτυγχάνεται με τις ακτίνες λέιζερ. Οι ακτίνες λέιζερ είναι μια επινόηση. Δηλαδή ανεκάλυψαν αυτές τις ακτίνες και τις έχουν βάλει σε εφαρμογή και δια πολεμικούς σκοπούς αλλά και δια ειρηνικούς σκοπούς. Έτσι
θα βάζει ο κάθε άνθρωπος το χέρι του σε ένα μηχάνημα ειδικό που εκπέμπει ακτίνες, λέιζερ, και σαν υδατογραφία θα γράφεται εδώ στο χέρι ένας αριθμός μητρώου. Οι αριθμοί θα είναι δύο. Ο ένας θα είναι γενικός αριθμός και ο άλλος θα είναι ατομικός αριθμός. Όπως ακριβώς λέμε, ΤΑΦΖΙΤΑ είναι τα αυτοκίνητα της Λαρίσης. Άμα δει κάποιος, λέει, αυτό το αυτοκίνητο ανήκει στη Λάρισα. Και μετά το ΤΑΦΖΙΤΑ, που είναι ο γενικός χαρακτηρισμός, έρχεται ο ειδικός, που είναι ο αριθμός του αυτοκίνητου. Κατά παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, και εδώ θα μπει ο γενικός αριθμός και ο ειδικός. Ο γενικός, ξέρετε ποιος θα είναι? Ο 666. Γι' αυτό σας το είπα. Με κατέπληξε. Ο δε ατομικός θα είναι ο αριθμός μητρώου του κάθε ανθρώπου. Το σύστημα το εισηγούνται οι τράπεζες. Θα πηγαίνεις λοιπόν στην τράπεζα, αν είσαι πελάτης της, έχεις μετοχές, δώσω ληψίες τέλος πάντων, θα θες να σηκώσεις χρήματα, να εμπορευτείς, ό,τι είναι. Δεν έχεις ανάγκη να δείχνεις πλέον την ταυτότητά σου. Θα βάλεις το χέρι σου πάλι σε ένα ειδικό μηχάνημα και θα αποκρυπτογραφεί το μηχάνημα σε ένα, όπως είναι η τηλεόραση, μέσα σε ένα καντράν, θα αποκρυπτογραφεί τον αριθμό μητρώου σου. Οπότε δεν υπάρχει και η περίπτωση εκεί να γίνει πλαστογραφία κτλ. Με τον τρόπο αυτόν θα συναλλάσσονται οι άνθρωποι. Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι θα μπει στο δεξί χέρι ο αριθμός 666, που μας λέει εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ο Αντίχριστος δια οικονομικούς λόγους, οι τράπεζες θα εισηγηθούν το θέμα, δια οικονομικούς λόγους θα υπάρχει αυτό το χάραγμα στο δεξί χέρι. Λέει όμως εδώ, ή επί των μετόπων αυτών. Θα είναι επί του χεριού, αλλά εάν υποτεθεί ότι το χέρι έχει κάποια βλάβη, κάποιο λόγο, τότε θα γίνεται το χάραγμα εις το μέτωπο. Όπως ακριβώς το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Σας καταπλήσει αυτό? Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εάν θα ρωτήσετε, καλά, ο αριθμός 666, ξέρουμε όλοι ότι είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, του ονόματος του Αντιχρίστου. Αυτοί οι άνθρωποι, επιτέλους, δεν αντιλαμβάνονται μερικά πράγματα? Να πάει κάποιος να τους πει ότι αυτός ο αριθμός είναι του Αντιχρίστου. Και αν ακόμα δεν πιστεύετε στον Χριστό, όμως θα υπηρετήσετε ένα σχέδιο που για σας δεν συμφέρει. Θα έχετε πολύ την απορία αυτή, ε? Την είχα και εγώ, αλλά ακούστε, θα λυθεί νομίζω ως εξής. Σας είχα πει πέρυσι, στα θέματα πάλι στην ερμηνεία, στην Αποκάλυψη, για τον μασονισμό, πώς ακριβώς φτάνουν οι τελευταίες βαθμίδες μοιήσεως του μασονισμού να λατρεύουν τον διάβολο, τον Μπαφωνέτ, τον Σατανά. Έχουν το αγαλμά του, είναι όπως ακριβώς παριστάνεται από την αρχαία μυθολογία ο θεός Παν, είναι άνθρωπος με τραγίσο κεφάλι, με κέρατα, με πόδια τραγίσια, με χέρια ανθρωπινά. Μια μικρή παρένθεση, αν μου πείτε γιατί παρουσιάζουν πολλά αρχαία αγάλματα, ιδίως θεοτήτων της Ανατολής, πολύ πρώτου χίλια π.Χ. Αν θα ανοίξετε ένα βιβλίο αρχαιολογικό θα βρείτε πολλά τέτοια. Συμπτωματικά είχα ανοίξει χθες την εγκυκλοπαίδεια και είχα δει εκεί πολλά τέτοια ειδόλια, δηλαδή μικρά είδωλα, που ήταν με κέρατα κλπ. Διότι ο διάβολος έτσι ενεφανίζεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό τον αποτύπωσαν έτσι. Όπως και μέχρι σήμερα εμφανίζεται ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο. Με τραγίσια μουτσούνα πρόσωπον, με κέρατα κλπ. Γι' αυτό έτσι τον έβλεπαν και έτσι τον απετύπωσαν. Κλείνω με την παρένθεση. Και φτάνουν οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Μπαφωνέτ, τον διάβολο. Στην απορία σας. Γιατί? Ενθυμίστε που σας διάβασα πέρυσι ότι μισούν τον Θεόν, τον Γιαχβέ, τον Κύριον, επειδή δεν είναι ο εισηγητής του πολιτισμού, αλλά ο προστάτης του Σιθ, ενώ τον Κάιν τον είχε καταραστεί ο Θεός, ενώ ο Κάιν είναι ο εισηγητής του πολιτισμού. Και πράγματι, το βιβλίο της Γενέσεως μας λέγει ότι όλες οι επινοήσεις είναι από τη γενεά του Κάιν και όχι από του Σιθ. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την γραφή, βλέπουν ότι εφόσον θέλουν να θεραπεύουν την επιστήμη, έτσι λέγουν, έτσι διατείνονται,
δεν τους χρειάζεται ο Γιαχβέ, ο Κύριος, τον οποίον καταδικάζουν. Άλλο τώρα, ότι ο Θεός δεν θα ήθελε να αναπτυχθεί ένας ευρύς πολιτισμός πάνω στη γη, διότι ουκ έχουμε ενωδεμένους από όλοι. Ύστερα τα αποτελέσματα του πολιτισμού τα είδατε. Μέσα στον πυρήνα του πολιτισμού υπάρχει πράγματι ο δαιμονισμός, η αλληλοκαταστροφή, ή καλύτερα η αυτοκαταστροφή. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να προέρχεται κάτι από το Θεό και να υπάρχει μέσα στον πυρήνα του η αυτοκαταστροφή? Στον πολιτισμό υπάρχει η αυτοκαταστροφή. Δεν θέλει πολλή φιλοσοφία ούτε εξήγηση για αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε ολοκάθαρα αυτό. Το ζούμε, τι το βλέπουμε, το ζούμε. Είμαστε μέσα στον πολιτισμό, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν και αυτοκαταστρεφόμεθα. Καθημερινά αυτοκαταστρεφόμεθα. Και η ατμόσφαιρα και οι τροφές μας και τα πάντα. Τα πάντα και οι πόλεμοι που οργανώνουμε με τον τρόπο που πάμε να αλληλοεξονωθούμε. Έτσι υπηρετεί τον πολιτισμό η γενιά του Κάιν, η οποία έτυχε από πομπής από τον Θεό. Γι' αυτό ενθυμίστε πέρσι που σας είχα διαβάσει κάτι βαριές εκφράσεις εναντίον του Θεού, εναντίον του Κυρίου, του Γιαχβέ, του Κυρίου. Λοιπόν αγαπητοί μου, στρέφονται προς τον διάβολο. Αν λοιπόν η Γραφή ίδια τους πληροφορεί ότι ο Αντίχριστος, συνεπώς όχι ο Χριστός, τον οποίον μισούν θανασίμως, από αντίδραση θέλουν να λατρέψουν ακριβώς εκείνο το πρόσωπο που θα στραφεί εναντίον του Χριστού, και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Έτσι παίρνουν τον αριθμό 666. Γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν, αλλά αυτό θέλουν, και ταυτοχρόνως υπηρετούν τα σχέδια της προφητείας, ή καλύτερα εκφράζουν εκείνα τα οποία ήδη η προφητεία μας ειδοποιεί τι θα γίνει. Κάθε μέρα, σας το λέγω αλήθεια, περισσότερο και περισσότερο βεβαιώνομαι ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν μπορεί πια να ερμηνεύεται όπως παλαιότερα, αλληγορικά, πνευματικά και τα λοιπά, αναγωγικά. Αγαπητοί μου, το μεγαλύτερο μέρος της, έτσι το υποψιάζουμε, το βλέπω, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως μου φαίνεται ότι πια θα αρχίσω να το καταλαβαίνουμε κατά γράμμα. Κατά γράμμα πλέον. Διότι αυτή η περιγραφή, όπως σας τη διάβασα, με εκείνο το οποίο ήδη ξεκινάει να γίνει στην Αμερική, είναι κατά γράμμα. Επέστε μου λοιπόν, μπαίνει κανείς σε αυτόν τον πειρασμό τροφοντινά, σε αυτή την πρόκληση να αντιληφθεί και να πει τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ. Σας το είπα σαν μια μικρή σφήνα στο θέμα μας, δεν πειράζει όμως, διότι έχει λίγο σχέση με το θέμα, αφού σας είπα την περασμένη φορά τη σφράγιση των πιστών. Θα αργήσει βεβαίως να πούμε τη σφράγιση των ασεβών, αλλά επειδή το είχα πρόσφατο αυτό και ειλικρινά με συνέχει, γι' αυτό και σας το ανέφερα. Μέχρι του χρόνου δεν ξέρω τι γίνεται. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έχεις φίλους, έχεις πνευματικά παιδιά, έχεις γνωστούς, ασφάλιζε τους ειδοποιώντας τους για τον Αντίχριστον. Και τώρα αγαπητοί μου, ερχόμαστε στο κύριό μας θέμα, στην ανάλυση του δευτέρου διαψάλματος κατά την λύση, όπως σας είπα, της έκτης φραγίδος. Στο πρώτο διάψαλμα εφάνει η κατάσταση της στρατευμένης εκκλησίας με την καταγραφή, με την κατασφράγηση των 144.000 πιστών. Και εξηγήσαμε τι είναι αυτό. Τώρα, στο δεύτερο διάψαλμα, που είναι το ένα πλάι στο άλλο και συνδέονται με την φρασούλα «μετά ταύτα είδων», βλέπουμε να φαίνεται η λειτουργία της θριαμβευούσης εκκλησίας. Είναι μια σκηνή, το δεύτερο διάψαλμα, που δείχνει ποιο είναι το μέλλον των πιστών που θα σφραγιστούν επί της γης με την σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού και θα αντέξουν εις την πλάνη του Αντιχρίστου και εις την μεγάλη θλίψη των εσχάτων. Το διάψαλμα αυτό αποτελεί μία από τις ωραιότερες σελίδες της Αγίας Γραφής, όπως θα το είδατε, και είναι το αποκορύφωμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται περί ουρανίου λειτουργίας, η φόλη της Εκκλησίας, αγγέλων και ανθρώπων. Και διαβάζω το ιερό κείμενο. «Μετά ταύτα είδων,
Και ειδού όχλος πολλής ον αριθμίσε αυτόν ουδής εδύνατο, που δεν μπορούσε κανείς να τον αριθμίσει. Εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες στεκούμενοι ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς, διμένοι με στολές λευκές, και φήνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζουσι μεγάλη, κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο. Και πάντες οι άγγελοι ιστήκησαν, στάθηκαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεθάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών, γονάτισαν κάτω και προσεκύνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάς, τα λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθαν αυτοί που δεν διμένει με τις λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήλθαν. Και ήρικα αυτό, του απήντησα, του είπα, Κύριε μου σύ είδας, Κύριε μου σύ γνωρίζεις. Και είπε μη, μου είπε, ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτά εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εσύ είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ου πεινάσουσιν έτη, δεν θα πεινάσουν πια. Ουδέ διψίσουσιν έτη, δεν θα διψάσουν πια. Ουδού μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν καύμα, ούτε θα του συγκάψει ο ήλιος. Ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμένει αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων, και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Αυτό είναι το κείμενο, αγαπητοί μου, του Δευτέρου Διαψάλματος, που είναι μια ουρανία εικόνα. Ποιος είναι αυτός ο αναρρύθμιτος όχλος που δεν μπορεί κανείς να τον αριθμίσει? Είναι άπασα η θριαμβεύουσα εκκλησία του Ισραήλ, αλλά και όλων των λαών και των εθνών και των γλωσσών, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος ομοιάζει εν αντιθέσει προς τον συγκεκριμένο αριθμό των πιστών της πρώτης οπτασίας των 144.000. Δεν πρόκειται περί αντιφάσεως ούτε περί λάθους, αλλά όπως λέγει κάποιος, το αναρρύθμιτον λέγεται από πλευράς ανθρωπίνης. Το θείον, ο ορισμένος αριθμός, 144, από πλευράς θείας. Δηλαδή, πώς είναι αυτοί που θα σωθούν, ο Θεός τους ξέρει. Ένας άνθρωπος πώς θα τους δει αυτούς, αναρρύθμιτον πλήθος. Αλλά εδώ έχουμε να σημάνω κάτι που το είπα και την περασμένη φορά. Ώστε, οι γυλιαστές λέγουν ότι 144 είναι αυτοί που δεν θα πάρουν ανθρωπίνη σάρκα, θα είναι μόνο ως ψυχές και θα είναι στον ουρανό. Αλλοί μόνο τους. Εδώ βλέπει κανείς, αρνούνται δηλαδή και την Ανάσταση, εδώ βλέπει κανείς ότι το πλήθος είναι στον ουρανό αναρρύθμιτον. Ώστε ο αριθμός 144.000 δεν έχει τη σημασία του συγκεκριμένου αριθμού, όπως ήδη αναλύσαμε την περασμένη φορά. Όλοι αυτοί, το πλήθος αυτό των αρίθμητων, ήσαν, όπως λέγει το Ιερό Κείμενο, ήσαν εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Είναι χαρακτηριστική αυτή η ορθία στάσης των Αγίων. Τούτο τιμής ένεκεν και σεβασμού. Στέκονται όρθιοι, δεν κάθονται. Από αυτήν την ουρανίαν λειτουργική εικόνα ενεπνεύστη και η εκκλησία μας, ώστε στην εκκλησία μας μέσα να μην καθόμαστε, παρότι τα καθίσματα δεν είναι απειγορευμένα και πάντοτε στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν καθίσματα, πάντοτε, τα έδρανα. Βλέπουμε ακόμη
και αυτός ο τύπος, η δομή της Θείας Λειτουργίας προϋποθέτει τα καθίσματα. Όταν λέγει σοφία, εκεί σοφία, σοφία βάζουμε τελεία ή άνω τελεία, ορθή, που θα πείτε, που θα πει ορθή, το Ευαγγέλιο είναι η σοφία, ή στο τέλος, ώσπου να κοινωνήσουν όλοι οι πιστοί, εκάθυντο εκείνοι που θα ήρθε το η σειρά τους και εκείνοι που κοινώνησαν εκάθυντο για να περιμένουν τους υπολείπους να τελειώσουν. Έτσι λοιπόν, όταν τελείωναν όλοι, ο διάκονος εκφωνούσε ορθή τελεία. Μεταλαβώντες τον, όχι ορθή μεταλαβώντες, το λέμε εμείς τώρα συνέχεια, το πήραμε σβάρνα. Όχι σβάρνα, ορθή τελεία. Δηλαδή, ορθή παράγγελμα, είναι τεχνικόν παράγγελμα. Ορθή, ορθή. Μεταλαβώντες τον θείων, αγίων, αχάντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, Χριστού μυστηρίων, αφού κοινωνήσαμε και τα λοιπά. Ώστε και αυτή η δομή της Θείας Λειτουργίας προϋποθέτει καθίσματα. Όμως στη λατρεία μας σηκωνόμαστε σε κάποια σημεία και πρέπει να σηκωνόμαστε, αγαπητοί μου, το βλέπω πολλές φορές, βγαίνει ο ιερεύς να πει ένα ειρήνη πάση που δέχεσαι την ευλογία, αδελφέ μου, και κάθεσαι στο καθισμά σου και τον βλέπεις τον ιερέα και εκείνος σου λέει το ειρήνη πάση και εσύ κάθεσαι. Είναι άσχημο, είναι απρεπέ. Ακόμη όταν λέγουμε οποιαδήποτε ευχή μέσα στη λειτουργία, πάντα κατά κανόνα σηκωνόμεθα. Κατά κανόνα. Και επειδή τις ευχές δεν τις ακούμε, αλίμονο δυστυχώς, αλλά το ακροτελέσιο των ευχών ή τις εκφωνήσεις, θα σηκωθούμε στις εκφωνήσεις. Όπως είναι, ότι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, ότι σών το κράτος και ούτω καθεξής. Αυτές είναι εκφωνήσεις ακροτελέσιες των ευχών. Θα σηκωθούμε. Θα κάνουμε το σταυρό μας. Εκεί που ακούγεται και το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ώστε λοιπόν, εδώ οι άγγελοι βλέπουμε, συγγνώμη, αυτό το πλήθος, οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι άγιοι είναι, στέκονται όρθιοι ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου. Το ότι στέκονται και ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, αυτό δείχνει μια ισοτιμία μεταξύ Πατρός και Ιησού Χριστού, που σημαίνει ότι ενώπιον και του Πατρός και του Ιησού Χριστού οι άγιοι στέκονται λατρευτικά. Όχι απλώς στέκονται, αλλά στέκονται λατρευτικά, σε στάση λατρείας. Στην Θεία Λειτουργία δεν στεκόμαστε απλώς, είναι λατρεία, μην το ξεχνάτε. Είναι το μοναδικό προνόμιο που έχουμε από τον Θεό, να τον λατρεύουμε κατά την Θεία Λειτουργία. Ο Εσπερινός δεν είναι λατρεία, ούτε όρθρος, ούτε το απόδειπνο. Η Θεία Λειτουργία είναι λατρεία, γιατί είναι θυσία. Όλες οι άλλες ακολουθίες δίνονται να υποθούν προσευχή. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι κάτι πολύ πέρα από προσευχή. Είναι λατρεία. Η λευκή στολή την οποία φορούν τον αρίθμητο ραυτοπλήθος είναι το ένδυμα των μαρτύρων. Όλων εκείνων που ηγονίστησαν νικηφόρος κατά της αμαρτίας και συνεπώς είναι το σύμβολο της καθαρά και ανακαινισμένης ζωής των. Όλοι οι Άγιοι είναι μάρτυρες είτε αίματος είτε συνειδήσεως, αλλά το σπουδαίο είναι ότι είναι μάρτυρες του ασκητικού πνεύματος του Ευαγγελίου, διότι αυτό το ασκητικό πνεύμα, αγαπητοί μου, είναι εκείνο που διακατέχει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, ολόκληρο. Όποιος δεν θα του ήρεσε να ακούσει αυτό το ασκητικό πνεύμα με την έννοια του ασκούμε, τότε αυτός είναι έξω πραγματικά από το πνεύμα του Ευαγγελίου, από το νόημα του Σταυρού. Ο Φοίνικας είναι το σύμβολο της νίκης κατά παντός πειρασμό και κατά του παλαιού ανθρώπου, κατά του κόσμου, του κοσμικού φρονήματος, αλλά και κατά του σατανά. Το πλήθος των Αγίων κράζει προς τον καθήμενον επί του θρόνου και προς το αρνίον με τα μεγάλης και ισχυράς φωνής. Αυτή η μεγαλόφωνος κραυγή είναι ενδεικτική της χαράς και της αγαλιάσεως που έχουν οι Άγιοι για την σωτηρία των. Αν υπάρχει, αγαπητοί μου, μια μεγάλη χαρά, αυτή είναι η χαρά της σωτηρίας. Θα το πω άλλη μια φορά. Αν υπάρχει μια μεγάλη χαρά,
Αυτή είναι η χαρά της σωτηρίας. Πολλές χαρές έχουμε στον κόσμο αυτόν. Καμιά όμως δεν δύναται να συγκριθεί με την χαρά της σωτηρίας. Αν ξέρω ότι εγώ είμαι σεσωσμένος, δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά. Αν έχω τη βεβαιότητα ότι είμαι σεσωσμένος, αν δω την ύπαρξή μου μέσα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, τι άλλο θα ήθελα, τι άλλο θα ήθελα. Ακόμη αν υπάρχει μια μεγάλη ευγνωμοσύνη ενός σεσωσμένου, είναι αυτή την οποία αισθάνεται ο πιστός, ο σωσμένος άνθρωπος προς τον Θεό που του την εφορίδησε. Γι' αυτό οι Άγιοι κράζουν προς τον Θεό: η σωτηρία, το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Η σωτηρία μας ανήκει εις τον Θεό μας που κάθεται εις τον θρόνο και εις το αρνείο. Εδώ βλέπουμε ότι ο πατήρ αποστέλει τον Υιόν εις τον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος. Η μεγαλύτερα δοξολογία του Θεού είναι η απόδοση ακριβώς εις τον Θεό τη σωτηρία του κόσμου. Ο κόσμος σώθηκε γιατί ο Θεός θέλησε. Ο πατήρ έστειλε τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος. Αν αυτό του το πούμε του Θεού, του το πούμε ότι Κύριε είσαι ο σωτήρας μας, τότε αποδίδομαι την μεγαλυτέρα και μεγαλοπρεπεστέρα δοξολογία προς τον Θεό. Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιο του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύλησαν το Θεό λέγοντες. Εδώ έχουμε μία σαφή διάκριση των Αγίων και των πρεσβυτέρων από τους αγγέλους και τα τέσσερα ζώα που πάλι είναι άγγελοι. Ίσως εδώ οι πρεσβύτεροι, όπως αναφέρονται, να είναι διακεκριμένοι Άγιοι, όπως και τα τέσσερα ζώα είναι διακεκριμένες ουράνιες υπάρξεις, τα χερουβίμ. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας το εξής: ιδού βλέποντας την εικόνα αυτή αγγέλων και ανθρώπων, λέγει, ιδού μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Κύκλο εστώτες εμφαίνουση δια της τάσεως το της τιμής μέγεθος. Όπως είναι κύκλο από τον θρόνο του καθημένου και του αρνίου, δείχνουν με τη στάση τους αυτή το μέγεθος της τιμής, ώστε μία εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία? Είναι η παρουσία του Θεού και όλης της κτιστής δημιουργίας του, των αγγέλων, των ανθρώπων, αλλά και αυτής της αλόγου κτιστής δημιουργίας ολοκλήρου του σύμπαντος. Θα το ξαναπώ: των αγγέλων, των ανθρώπων και όλου του υλικού κόσμου. Όλα αυτά αποτελούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν είναι σπουδαίο πράγμα. Ω αγαπητοί μου, η Εκκλησία δεν είναι η Μητρόπολης, ούτε η Ενορία, ούτε ο Παπάς, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο Μοναχός. Αν αμαρτήσουν αυτοί, δεν μπορούμε να ταυτίσουμε το πρόσωπό τους με την Εκκλησία. Υπάρχει πολύ πτωχή αντίληψη. Όταν μερικοί λέγουν, είδες τι κάνει η Εκκλησία? Ποια Εκκλησία? Κάποιοι εκπρόσωποι. Αν εγώ είμαι παλιάνθρωπος, εγώ ο πατήρ Αθανάσιος, είμαι παλιάνθρωπος, τι φταίει η Εκκλησία? Όταν εγώ με τη ζωή μου τη δυσφημίζω την Εκκλησία, τι φταίει η Εκκλησία? Αγαπητοί μου, ας μάθουμε κάποτε να κάνουμε τη διάκριση. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία του Θεού μετά των κτισμάτων του, μέσα στη μακαριότητα της βασιλείας του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και όχι ο παπάς της ενορίας μας ή ο επίσκοπος της επισκοπής μας, ταυτίζοντες το πρόσωπό του με την Εκκλησία. Ότι και αυτός ο ιερεύς είναι μέλος της Εκκλησίας, ναι. Αλλά αν υπάρχουν ανάξια μέλη της Εκκλησίας, τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να καταδικάσουμε την Εκκλησία επειδή υπάρχουν αυτά τα ανάξια μέλη? Δηλαδή κατά την παλαιάν εκείνη συνταγή, πονάει μάτι, βράζει μάτι, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι? Όχι. Αυτό το πάντες οι άγγελοι. Πώς είναι οι άγγελοι? Σας είχα πει κι άλλοτε, το ξέρετε. Όσοι ο αριθμός, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όσοι ο αριθμός.
βάλτε μια μονάδα και βάλτε από πίσω μηδενικά και τραβάτε τα μηδενικά. Γράφετε. Τόσοι είναι οι άγγελοι. Βαβέ. Θα το πω έτσι με την αρχαία γλώσσα. Πω, φοβερό. Μπορείτε να δείτε λοιπόν αυτούς όλους τους αγγέλους σε τι μεγαλοπρέπεια κινούνται. Είναι πραγματικά μία εικόνα που προκαλεί ήλιγκον θεωρίας. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι και οι άγγελοι ίστανται, όπως και οι άγιοι, τιμής και σεβασμού ένεκοι. Αλλά ακόμη είναι αξιοπρόσεκτον ότι οι άγιοι είναι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενώπιον μπροστά, ενώ οι άγγελοι είναι κύκλο. Όπως μας λέει προς Εβραίους επιστολή, ότι οι άγγελοι είναι υπηρετικά, λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Ενώ ο άνθρωπος δεν είναι λειτουργικών πρόσωπων εις διακονίαν αποστελόμενα. Δι' αυτό οι άνθρωποι είναι κατέναντι του Θεού, οι άγγελοι είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού. Η προσκύνηση των Αγίων Αγγέλων είναι πολύ συγκινητική. Πίπτουν κατά πρόσωπον και προσκυνούν τον Θεό, ενώ ταυτοχρόνως αποδίδουν εις τον Θεό δοξολογία. Καταρχάς λέγουν το αμήν. Αυτό το αμήν είναι εις την ευχαριστία των Αγίων. Όπως ακριβώς ο ιερεύς λέγει την ευχή και ο ψάλτης λέει το αμήν. Όταν τελείωσαν λοιπόν τη δοξολογία τους οι Άγιοι, ότι εις τον Θεό ανήκει η σωτηρία μας, οι άγγελοι λέγουν αμήν. Προσέξτε να δείτε τι αρμονία εδώ. Δηλαδή υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία δοξολογιών και των Αγίων και των Αγγέλων. Όπως θα δείτε. Και ποια είναι η δοξολογία των Αγγέλων? Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ πρόκειται περί μιας επταπλής δοξολογίας, η οποία τίθενται τα ουσιαστικά της εν άρθρος, δηλαδή με άρθρα, όπως η δόξα, η σοφία, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη. Όλα αυτά θέλουν να δείξουν ότι κατά αποκλειστικότητα ανήκει η σοφία εις τον Θεό, κατά αποκλειστικότητα ανήκει η δύναμη εις τον Θεό, κατά αποκλειστικότητα ανήκει η τιμή εις τον Θεό. Θέλει να δείξει δηλαδή ότι εδώ έχουμε μία απολυτότητα. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Θεό, ο μόνος δυνάστης ή ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόνα πρόσιτον και ούτω καθεξής. Ώστε πραγματικά συναντούμε αυτήν την τιμή κατά απόλυτον έννοια μόνον εις τον Θεό. Πάντα δε αυτά τα αποδιδόμενα, η τιμή, η σοφία, η ισχύς και τα λοιπά, αυτά όλα εις τους αιώνας των αιώνων. Όχι εις τους αιώνας, εις τους αιώνας των αιώνων. Κι άλλοτε σας έχω πει, η έκφραση εις τον αιώνα φανερώνει κάτι που είναι μέσα στον χρόνο και θα τελειώσει. Θερυπίν. Η γη λέγει, μένει εις τον αιώνα. Ή ταλέπορη χιλιαστέ. Είδατε λέει, λέγουν αυτοί. Ο Θεός εθεμελίωσε τη γη και μένει εις τον αιώνα. Ναι, αλλά διακρίνει η γραφή όταν λέει στον αιώνα. Εννοεί στον αιώνα της ιστορίας. Ενώ η αιωνιότητα εκφράζεται με την εξής διατύπωση. Εις τους αιώνας των αιώνων. Συνεπώς, ναι, η γη μένει στον αιώνα. Με την έννοια θα μείνει μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Θα σαλευθεί όμως μετά. Και θα γίνει καινούργια. Βλέπετε πως ερμηνεύουν οι χιλιαστέ. Η κυρία αιτία της δοξολογίας των αγγέλων ποια είναι λέτε? Όταν εκείνοι ύμνουν μετά από τον ύμνο και τη δοξολογία των Αγίων, του οποίου ύμνου των Αγίων ακροτελευταίως βάζουν το αμήν. Τι θα πει αμήν? Έτσι να είναι, έτσι είναι, έτσι συμφωνούμε. Δηλαδή ότι η σωτηρία ανήκει στο Θεό. Μα και οι άγγελοι αγαπητοί μου έχουν σωθεί, μην το ξεχνάτε. Και η σωτηρία των αγγέλων ξέρετε που οφείλεται? Η σωτηρία των αγγέλων οφείλεται πάλι στην ενανθρώπιση, που εκεί σταθεροποιείται πλέον και παγιώνεται η αρετή των και η αγιότητά των, και πλέον
δεν θέλουν να αμαρτήσουν. Δεν υπάρχει πια η μεταβολή. Ότι μπορούσαν και μπορούν πάντα την αληθές, αλλά ουδέποτε πλέον θέλουν να αμαρτήσουν και παγιώνεται η αρετή τους, η αγιότητά τους. Συνεπώς, με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έχουμε την παγίωση της αγιότητός των. Αλλά η σωτηρία τώρα εδώ δεν είναι μόνο δική τους, αλλά είναι και των ανθρώπων. Είναι και ολοκληρού της Χριστής δημιουργίας. Συμπέρασμα. Οι Άγιοι Άγγελοι αγαπούν τους ανθρώπους και δοξολογούν τον Θεό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μα βέβαια, εφόσον άγγελοι στέλνονται δια την διακονία μας, και η υψίστη διακονία μας δεν είναι μόνο να μας φυλάξουν από ένα δυστύχημα. Και αυτό το κάνουν οι άγγελοι. Και αυτό το κάνουν. Είδατε, κλαίει η Άγαρ. Τι θα γίνει το παιδί μου που δεν έχει νερό και θα πεθάνει από τη δίψα. Κλαίει και ο Ισμαήλ που διψάει. Και τότε εμφανίζεται άγγελος και της λέγει, να εκεί πιο πέρα είναι νερό, ένα πηγάδι, μια πηγή, πήγαινε να πιεις. Και εσύ και το παιδί σου. Βεβαίως, οι άγγελοι ενδιαφέρονται και για τη ζωή μας την καθημερινή. Εκεί που εμείς ίσως δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Αλλά το κύριο έργο των αγαπητοί μου είναι η σωτηρία μας. Αποστέλλονται οι άγγελοι δια την σωτηρία μας, να μας καθοδηγήσουν στην σωτηρία μας. Γι' αυτό το λόγο, όταν σωθούμε, χαίρουν. Και υμνούν τον Θεό και τον δοξάζουν τον Θεό όταν εμείς οι άνθρωποι σωθούμε. Εθ' εξής, στην Οπτασία, στο Διάψαλμα, εθ' εξής επεξηγείται διαλογικά το νόημα του θεάματος, αυτού του αναρρυθμίτου όχλου των δικαίων. Ας παρακολουθήσουμε. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη. Ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάστας λευκάς, τι είναι οι στήνες εσύ και πόθεν ήλθαν. Αυτοί οι οποίοι περιευλήθησαν, εντύθηκαν αυτές τις λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήρθαν. Είναι αξιοσημείωτον ότι σε αυτήν την οπτασία, που είναι μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οπτασιαστής, δεν μένει ένας απλός θεατής, αλλά μετέχει τη ζωή της οπτασίας. Μετέχει ζωντανά, είναι ένα ενεργό μέλος, είναι κάπου στην άκρη, αλλά μετέχει αυτής της οπτασίας. Έτσι λοιπόν τίθεται μία διπλή ερώτηση από έναν πρεσβύτερον προς τον Ιωάννη περί της ταυτότητος των περιβεβλημένων, ποιοι είναι αυτοί και ποιοι, από πού προέρχονται. Ποιοι είναι και από πού προέρχονται. Είναι μια χαριτωμένη η απόκριση του Αγίου Ιωάννου προς τον πρεσβύτερον όταν του λέγει «Και ήρικα αυτό, Κύριε μου, σύ είδας». Και του είπα, του έχω πει κατά λέξη, του είπα «Κύριε μου, σύ γνωρίζεις». Είναι πραγματικά χαριτωμένη η απάντηση του Αγίου Ιωάννου, διότι προκαλεί με την ερώτηση τον Άγιον Ιωάννη, ο πρεσβύτερος, αλλά τον προκαλεί γιατί ίσως βλέπει την απορία στο πρόσωπο του Ιωάννου, ο οποίος ο Ιωάννης θέλει να ρωτήσει, δεν ρωτά. Και επεμβαίνει ο πρεσβύτερος. Με αυτό το «Κύριε μου, σύ είδας» και με όλη αυτή τη στάση δείχνει έναν πάρα πολύ σεβασμό ο Άγιος Ιωάννης προς αυτόν τον πρεσβύτερον, ο οποίος είναι ο τελειωθής πρεσβύτερος, είναι ουρανία πλέον ύπαρξης, ενώ ο Ιωάννης είναι ο ενσαρκή ευρισκόμενος και των κόσμων εικόν, αυτός που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Αυτή η προσφώνηση «Κύριε» είναι σχετική, όπως λέμε «η Κυρία Θεοτόκος», και δεν αναφέρεται εις τον Θεό, είναι εντελώς σχετική. Η προσθήκη του «μου», «Κύριε μου», δείχνει εδώ μία οικειότητα την οποία έχει ο Άγιος Ιωάννης και έχει ήδη προσαρμοστεί με τους κατοίκους του ουρανού. Βλέπετε ότι οι Άγιοι είτε εδώ είναι είτε εκεί είναι, όπου είναι, έχουν την προσαρμογή τους, είναι στο οικείο κλίμα, είναι στη θέση τη δική τους, εκεί που αισθάνονται ότι είναι. Η απάντηση η οποία θα δοθεί από τον πρεσβύτερον προς τον Άγιον Ιωάννη αποτελεί, και προσέξτε το αυτό, ένα ερμηνευτικό κλειδί που θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για την κατανόηση όχι μόνο τούτου του οράματος, αλλά και πολλών άλλων σημείων της Αγίας Γραφής. Τέτοια ερμηνευτικά κλειδιά έχουμε πολλά. Όταν ο κύριος Φερυπίν λέει την παραβολή του σπορέως και την ερμηνεύει, μας δίνει
το κλειδί της ερμηνείας μιας παραβολής. Και αυτό δεν είναι μικρή σημασία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Και είπε μη, μου είπε, ούτε εσύ, οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Αυτή είναι αυτό τον αρρύθμιτον πλήθος, αυτοί οι οποίοι ήρθαν και προέρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, που έπλυναν τις στολές τους άσπρες, λευκές, μέσα στο αίμα του αρνίου. Περίεργο, παράξενο, να πλύνεις μια στολή στο αίμα του αρνίου και να είναι λευκή. Πρόκειται λοιπόν περί μαρτύρων. Αλλά είναι αξιοσημείωτος ο εμεστός που λέει ούτε εσύ οι ερχόμενοι, αυτοί που έρχονται, που δείχνει μια διαρκή πλήρωση αυτής της ουρανίου σκηνής με νέους Αγίους, με νέους Αγίους. Δηλαδή βλέπει η σκηνή αυτή να μην είναι μόνο στατική από πλευράς κινήσεως των Αγίων, αλλά και να μεγαλώνει ο αριθμός. Στη Θεία Λειτουργία σήμερα το πρωί που λειτουργούσα, γι' αυτό και το σημείωσα να σας το πω, μόλις τελειώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η σφράγιση του μυστηρίου, λέμε εκεί, λέει ο ιερεύς, αφού είπε το «και ποιήσον τον άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου» κλπ, ώστε αφού τελείωσε το μυστήριο, το έχουμε τον Χριστόν ανακείμενον επί της Αγίας Τραπέζης, λέγει ο ιερεύς προς τον Θεό, προς τον Θεό Πατέρα αποτείνεται, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση, ώστε να γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού σου σε εκείνους οι οποίοι θα μεταλάβουν εις νύψη ψυχής, για την καθαρότητα της καρδιάς, της ψυχής των, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος. Όλα αυτά αποτελούν σκοπούς επιμέρους του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για εκείνους οι οποίοι μεταλαμβάνουν. Και συνεχίζει, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα και λοιπά. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα κοινωνούν οι πιστοί δια να αποτελέσουν πλήρωμα, πλήρωμα μη συμπλήρωμα, γέμισμα της βασιλείας σου, δηλαδή να επανδρωθεί η βασιλεία σου. Συνεπώς, πολύ σωστά, ακριβέστατα, ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει και λέγει οι ερχόμενοι, όχι αυτοί που ήλθαν, αυτοί που διαρκώς έρχονται. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όπως ο Ιωάννης είναι σε μια γωνιά του οράματος και βλέπει τη μεγαλοπρέπειά του, και εμείς είμαστε μέσα στον χώρο αυτόν. Και από εδώ καλούμεθα Άγιοι να γίνουμε, να βρεθούμε στον χώρο των Αγίων και των Μαρτύρων. Αν μου πείτε, σαν πολύ δεν μας πάει, θα σας έλεγα, τότε γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα εδώ? Τότε γιατί τα λέμε? Και εγώ να κουράζομαι και εσείς να κουράζετε να με ακούτε. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό τα λέμε εδώ. Για να βρεθούμε σε εκείνον τον κόσμο, σε εκείνον τον χώρο των Αγίων. Ναι, αγαπητοί μου. Άρα ο αριθμός διαρκώς μεγαλώνει. Είναι η διαρκώς ερχόμενη. Και πως έφτασαν εκεί? Εκ της θλίψεως της μεγάλης. Μεγάλη θλίψης. Ο Δανίλη ομιλεί για αυτή τη μεγάλη θλίψη και λέγει: και έστε καιρός θλίψεως, θλίψης ία, η οποία ου γέγονεν αφού γεγέννητε έθνος εν τη γη έως του καιρού εκείνου. Ούτε έγινε ούτε θα ξαναγίνει. Δανίλη 12,1. Αλλά και ο Κύριος βεβαιώνει και λέγει ότι έστε τότε θλίψης μεγάλη ία ου γέγονεν ουδού μη γέννητε. Ούτε έγινε ούτε θα γίνει. Αλλά σαφώς είναι η θλίψη των εσχάτων από των μεγάλων πειρασμών της παρουσίας του Αντιχρίστου, είναι φανερόν. Αλλά ακόμα, αγαπητοί μου, θλίψεις θα είναι και είναι ποικίλες, οικονομικές, διαμονή μακράν των πόλεων. Οι άνθρωποι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, γιατί όχι και σήμερα και πάντα, θυμηθείτε μέχρι τους τρεις αιώνες μετά Χριστόν, τι έκαναν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί? Ετρέποντο προς την έρημον,
Το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η γυναίκα με το παιδί πήγε στην έρημο. Είναι η εκκλησία. Η εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο. Ή στα βουνά θα καταφύγει. Ή στις τρύπες της γης θα καταφύγει. Η εκκλησία. Και καταφεύγει. Δεν καταφεύγει. Μέσα σε ώρες διαρκώς καταφεύγει. Πού τελείται σήμερα η Θεία Λειτουργία σε χώρες και περιοχές που δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν? Στα δάση, σε σπίτια, σε υπόγεια, στις τρύπες της γης. Είναι λοιπόν ποικίλες αυτές οι θλίψεις και οικονομικές. Είναι μακριά από τις πόλεις, στα βουνά. Είναι οι φυλακίσεις, είναι τα βασανιστήρια. Αλλά βασανιστήρια που ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε την ποιότητά τους. Αν διαβάσετε βέβαια ένα μαρτυρολόγιο, θα δείτε να γίνεται μια περιγραφή ενός βασανιστήριου. Σήμερα έχουμε συγχρόνους μεθόδους βασανιστήριων. Πρέπει να σας πω το εξής. Την εποχή εκείνη που εβασανίζονται οι Άγιοι, στους πρώτους αιώνες ή μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, ο βασανισμός αναφέρεται στο σώμα. Τώρα έχουμε και ψυχολογικά βασανιστήρια. Έχουμε βασανιστήρια τα οποία καταρακώνουν την προσωπικότητα. Μπορούσες τότε να σου βγαίνει ψυχή και να έχεις αυτοσυνείδηση. Σήμερα, αγαπητοί μου, όταν σε υποβάλλουν σε φαρμακευτική αγωγή μέσα σε ειδικά ψυχιατρία και σε κάνουν τρελό, χάνεις την προσωπικότητά σου. Τι θα κάνεις πια? Όταν δεν διατηρείς ίδιον εγώ, είναι γνωστά αυτά όλα. Γνωστέ μέθοδοι. Γνωστέ. Τι πρέπει λοιπόν να πούμε? Πραγματικά σήμερα τα βασανιστήρια είναι και σωματικά, είναι και ψυχολογικά, με απότερο σκοπό την καταράκωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Πάντως αυτή η θλίψη ισοδυναμεί με εκείνη που αναφέρει αυτός ο Κύριος εις τον επίσκοπον της Φιλαδελφίας στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και του λέγει ότι ετήρησα στο λόγο της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της, σε φυλάξω δηλαδή, εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης πόλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Δηλαδή, όταν ο Θεός δει να έχουμε αγάπη στις εντολές του και στο πρόσωπό του, θα μας φυλάξει από αυτόν τον μεγάλο πειρασμό. Και πώς εστάθησαν οι Άγιοι που είναι στον ουρανό έναντι αυτών των πειρασμών? Να πώς εστάθησαν. Έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Έπλυναν τις στολές τους και τις ελεύκαναν στο αίμα του Χριστού. Σας είπα, περίεργο είναι. Το αίμα του Χριστού ασφαλώς, αγαπητοί μου, στέκεται πάντοτε το ηλαστήριον αίμα υπέρ πάντων ανθρώπων. Αλλά όταν λέγει ότι οι Άγιοι ελεύκαναν και έπλυναν αυτά τα δύο ενεργητικά ρήματα, έπλυναν και ελεύκαναν, σημαίνει ότι το αίμα στέκεται κάπου εκεί και πάω εγώ και βάζω το χιτόνα μου και τον μπλένω μέσα στο αίμα του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αίμα του Χριστού είναι κατατεθειμένο, εγώ πρέπει να ενεργητικά να ενεργήσω για να οικειωθώ την σωτηρία. Η σωτηρία δεν έρχεται κατά μαγικών τρόπων. Πρέπει εγώ να οικειωθώ την σωτηρία. Και τώρα έρχεται ο μισθός. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λέει είναι μπροστά εις τον θρόνο του Θεού. Διενοήθη ποτέ ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, ότι μπορεί ποτέ να βρεθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού? Και όμως αυτά είναι τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν, που ανθρώπινο μάτι δεν είδε, ανθρώπινο αυτή δεν ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί οι Άγιοι λατρεύουν σε αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού. Τον λατρεύουν τον Θεόν μέρα νύχτα. Τι σημαίνει αυτό μέρα νύχτα? Είναι η αιωνία λατρεία του Θεού ως ιερέων πια. Είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Αυτή η έκφραση ημέρας και νύχτος δείχνει αυτό το διηνεκές, αυτό το αιώνιον. Όλος ο ουρανός ή καλύτερα ολόκληρη κτιστή δημιουργία θα είναι και θα γίνει ναός του Θεού. Είναι ο χώρος της βασιλείας του Θεού. Είναι αυτός ο ναός του Θεού. Όπως γράφει Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ναός δε πάσα μεν. Ακούστε, η πάσα μεν. Η ανακαινιζομένη κτίση. Εκείνη που θα είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα λέγαμε. Και θα γίνει καινούργια η κτίση.
δια του πνεύματος. Μάλιστα δε ή τον αραβόνα του πνεύματος σώων και άσβεστων φυλάξαντες εις ενικήσιν και εμπεριπατήσιν επίγγελτε. Που έχει υποσχεθεί ο Θεός να ενικήσει και να εμπεριπατήσει. Εις αυτόν τον ναόν ο Θεός, τον ναόν του, δεν μένει μόνο καθήμενος αλλά και περιπατών. Αυτό δείχνει αυτή τη δυναμική θέση του Θεού έναντι της κτήσεώς του και ιδιαιτέρως έναντι των ανθρώπων. Γι' αυτό σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής και λέγει «Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς». Αυτός που κάθεται πάνω στον θρόνο σκηνώσει, θα κατασκηνώσει ανάμεσά τους. Είναι η υπόσχεση που εδόθη από αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Λέει Β' Κορινθίους 6,16 «Ημείς», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ναούν Θεού εστέ ζώντος, είσαστε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπε ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτή έσοντέμι λαός». Είναι αυτή, αγαπητοί μου, η υψίστη κοινωνία του Θεού και των ανθρώπων μέσα εις την βασιλεία του. Επίπτωσης αυτής της σχέσεως είναι θετικός και αρνητικός ό,τι αναφέρεται σαν σε μια εικόνα από τη γηήνη ζωή κατά τη διάρκεια της οποίας γηήνη ζωής οι μάρτυρες εδινοπάθησαν. Συγκεκριμένα, ου πεινάσου συνέτη, δεν θα πεινάσουν πια, ου διψίσου συνέτη, δεν θα διψάσουν πια, ου δου μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ πανκαύμα. Αυτό δείχνει ότι η ζωή επί της γης ήταν αυτή η λεγόμενη φυσική γεμάτη ταλαιπωρίες. Τώρα ξαναζούν την ζωή του παραδείσου. Τώρα οι Άγιοι αποκαθίστανται εις τον παράδεισον ή αν θέλετε μετά ταύτα εις την βασιλεία του Θεού, από την οποία βασιλεία του Θεού λείπουν οι λεγόμενες φυσικές ανάγκες, αλλά λείπει και κάθε δυστυχία που υπάρχει σε αυτή την παρούσα ζωή, όπως είναι οι θλίψεις, οι ασθένειες, ο θάνατος. Γι' αυτό συμπληρώνει «και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών». Θα εξαλείψει ο Θεός από τα μάτια τους κάθε δάκρυο. Και κάτι ακόμα σπουδαίο: ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου πειμένει αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων. Ωραία εικόνα, αληθινά παραδεισία σκηνή. Το αρνίον φέρεται ως ποιμήν και πειμένει τους πιστούς εις νομάς αναψυχής αιωνίου. Αυτό υπενθυμίζεται από τον Κύριο που λέγει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό τον αιμών. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σοφίσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και να μην ευρύσει». Ο δε ψαλμοδός λέγει «Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξεφρεψέ με». Αυτή η γεύση, αγαπητοί μου, της βασιλείας του Θεού έκανε όλους τους Αγίους να μείνουν πιστοί μέχρι του μαρτυρίου. Εάν ζήσουμε καθαρή και καθαρμένη ζωή, τότε και εμείς θα προγευθούμε αυτήν τη μακαριότητα και συνεπώς θα μείνουμε πιστοί στον Θεό για όσα δεινά μας χαλκεύει ο Αντίχριστος εναντίον μας.